Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, δηλαδή του τετάρτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης, έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που ήταν ενιαίο πριν την κυβερνητική αλλαγή, για ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στα πλαίσια των ΠΕΠ, και αφορά τόσο τη βιοτεχνία, όσο και το εμπόριο, όσο και τον τουρισμό. Επίσης, εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως είναι δικηγόροι, μηχανικοί, γεωπόνοι, κτηνοί, ιατροί κλπ., στους οποίους εφαρμόζεται ένα ευρύ πρόγραμμα για εξοπλισμό των γραφείων τους με μέσα για την άσκηση του επαγγέλματός τους, καθώς και με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τη λειτουργία των γραφείων τους. Λοιπόν, σε αυτό το πρόγραμμα η περιοχή μας είναι ενταγμένη σε ποσοστό επιδότησης 65%. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν θα επεκταθούμε στις επιμέρους σε λεπτομέρειες μέχρι ποιο ύψος και πώς μπορεί να γίνει, να ενταχθεί ένας ενδιαφερόμενος. Όμως έχει τη δυνατότητα τόσο από την δική μας τράπεζα όσο και από άλλες τράπεζες να πληροφορηθεί και να ενταχθεί σε αυτά τα προγράμματα. Εμείς έχουμε συμβάσεις με τοπικά μελετητικά γραφεία και πληρώνουμε μέχρι 750 ευρώ αναμελέτη. Καταβάλουμε εμείς το μελετητικό γραφείο, γιατί την Αγροτική Τράπεζα, όπως έχουμε πει, είναι μια τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο και κυρίως με μεγάλη παρουσία στην περιφέρεια. Θέλουμε να διαχέεται η οικονομία στην περιφέρεια και έχουμε συνάψει συμβάσεις με μελετητικά γραφεία της περιοχής μας για να κάνουν τις μελέτες και να μας τις υποβάλουν και τους καταβάλουμε εμείς μια αρκετά αξιόλογη αμοιβή. Είναι, πιστεύουμε, μια ευκαιρία όλοι οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, οι επιδευματίες της περιοχής μας, όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, να εκμεταλλευτούν αυτό το πρόγραμμα και να βελτιώσουν τις συνθήκες της επιχείρησής τους. Εμείς πάντα είμαστε κοντά στους ανθρώπους, όπως λειτουργήσαμε και με το ΤΕΜΠΕ, με την ενίσχυση του ΤΕΜΠΕ, του Ταμείου Εγκαιοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, το οποίο θα συνεχιστεί. Βεβαίως στην αρχή ήταν άτοκο, ίσως είχε κάποιες υπερβολές και αστοχίες, όμως τώρα εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις, φτάνει αθρηστικά να μην είναι ζημιογόνες. Εμείς πάντα είμαστε, η Αγροτική Τράπεζα έχει επεκταθεί εκτός του αγροτικού χώρου και σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας της οικονομικής και προσπαθούμε κατά το δυνατόν να εξυπηρετούμε τους πολίτες. Ιδιαίτερα για τους αγρότες θέλω να πω δύο κουβέντες. Είναι μια περίοδος δύσκολη γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εμάς. Υπάρχει μια μείωση των τιμών των γεωργικών προϊόντων κατά μέσο όρο γύρω στα 20%. Και βεβαίως στατιστικά το μέσο εισόδημα στη γεωργία σε όλες τις χώρες είναι το 60% του μέσου γεωργικού εισοδήματος, του μέσου εισοδήματος, συγγνώμη, από τις άλλες δραστηριότητες. Γι' αυτό και η γεωργία γενικά σε όλο τον κόσμο είναι επιδοτούμενη. Εμείς θα πρέπει να καταφέρνουμε να αξιολογούμε τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εισπράττουμε κατά το δυνατόν τα περισσότερα ωφέλη, είτε απευθείας στις τιμές των προϊόντων, είτε στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και στα διάφορα μέτρα που παίρνει, τα αγροτοπεριβαλλοντολογικά, είτε στις βιολογικές καλλιεργίες και γενικά σε οτιδήποτε δίνει εισόδημα στον αγρότη και μεγαλύτερη αξία και διεισδυτικότητα στα προϊόντα μας στις ξένες αγορές. Κύριε Διευθυντή, να σας ρωτήσω εάν μετά τις πρόσφατες εκλογές, τις εθνικές εκλογές, υπάρξει κάποια αλλαγή στην ηγεσία της Αγροτικής Τράπεζας. Κοιτάξτε, όπως έχουμε πληροφόρηση και τα μέσα ενημέρωση το έχουν πληροφορηθεί, ο μέχρι τώρα διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας, ο κ. Μιλιάκος, υπέβαλε την παραίτησή του στον αρμόδιο υπουργό, η οποία από ό,τι ακούγεται έχει γίνει αποδεκτή, αλλά στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας
η οποία θα ορίσει και τον νέο διοικητή και διοικητικό συμβούλιο. Και βέβαια την πλειοψηφία την έχει το Δημόσιο στην Αγροτική Τράπεζα. Περιμένουμε. Βεβαίως η τράπεζα δεν σταματά να λειτουργεί, γιατί έχει τους μηχανισμούς της, τις διευθύνσεις και λειτουργεί κανονικά παρά την οποιαδήποτε διοικητική αλλαγή. Βεβαίως ο νέος διοικητής και η νέα κυβέρνηση θα χαράξουν κάποια στρατηγική την οποία εμείς θα εφαρμόσουμε πάντα για το καλό των πελατών μας και ιδιαίτερα των αγροτών. Γενικά πιστεύετε ότι ο αγροτικός κόσμος του νομού μας προτιμά την αγροτική τράπεζα για κάποιες δανειοδοτήσεις? Κοιτάξτε, την προτιμά ο αγροτικός κόσμος, αλλά δεν την προτιμά μόνο ο αγροτικός κόσμος. Ιδιαίτερα για τον αγροτικό κόσμο έχουμε ένα επιτόκιο για τα λεγόμενα καλλιεργητικά δάνεια, που το δίνουμε ανοιχτό δάνειο αγροτών, 3,65, που νομίζω είναι ένα από τα μικρότερα επιτόκια από ίδρυση της τράπεζας από το 1929. Είμαστε αυτό που λέει η προμετωπίδα μας, η Τράπεζα Εμπιστοσύνης και η Τράπεζα με το Ανθρώπινο Πρόσωπο. Και σε κάποιες έρευνες που έγιναν, μεγαλύτερη αποδοχή και καλύτερη εξυπηρέτηση λέει ότι έχει η Αγροτική και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Εμείς προσπαθούμε πάντα να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη, χωρίς βεβαίως να λείπουν και κάποιες πικρίες ή κάποιες κακές στιγμές. Και πολλές φορές, χωρίς να φταίμε εμείς, ιδιαίτερα με τις επιδοτήσεις, που πολλές φορές δεν είμαστε ενήμεροι, γιατί μπαίνουν κεντρικά με δισκέτες τώρα από τον ΕΠΚΕΠΕ, και βέβαια εμείς δεχόμαστε τους ανθρώπους και εμείς αντιμετωπίζουμε την δυσφορία τους. Εμείς τους κατανοούμε και προσπαθούμε κατά το δυνατόν να βοηθήσουμε όσο γίνεται. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, και να ευχαριστώ και το κανάλι το Ελλάδα TV, που πάντα είναι μπροστά σε όλα τα γεγονότα της Λακωνίας και δίνει έγκαιρη πληροφόρηση και αντικειμενική, πιστεύω, κατά το δυνατό με τις δυνάμεις που έχει. Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.